Ο σταθμός Radio Florina. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Radio Florina. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας που βρίσκεστε σήμερα εδώ και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας να ευχηθώ σε όλες τις γυναίκες να είναι πάντα ευτυχισμένες, χαρούμενες, δημιουργικές, να μας στηρίζουν εμάς τους άνδρες και εύχομαι με πολύ αγάπη, γιατί η γυναίκα είναι το ωραίτερο πλάσμα στον κόσμο, μια λέξη που τη λένε πάρα πολύ, αλλά πιστεύω ότι πράγματι η γυναίκα σήμερα αξίζει, γιατί είναι ο στυλοβάτης της οικογένειας και θεωρώ ότι με την ευκαιρία αυτή και η παρουσίαση του συνδυασμού μας έχει και σημείο αναφοράς λόγω και του ψηφίσματος που έγινε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων και αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της γυναίκας από 30% σε 40%. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η γυναίκα πρέπει να έχει παρουσία παντού σε οτιδήποτε παραγωγικό, δημιουργικό υπάρχει στον κόσμο. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι ξεκινάμε και πραγματοποιούμε μια νέα αρχή για την πόλη μας, για το Δήμο Φλόρινας, μια νέα πορεία η οποία θα χαράξει διαφορετικούς δρόμους με κοινωνική συνοχή, με συνεργασία με τους πολίτες. Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε όλους τους στόχους για να κάνουμε την πόλη μας και τον τόπο μας πιο όμορφο, πιο δημιουργικό, πιο ανθρώπινο, πιο προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες της περιοχής μας και πιστεύω ότι με τη συνεργασία όλων των συνυποψηφίων ισότιμα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν συνδυασμό νίκης τον οποίον πιστεύω ότι οι Φλωρινιώτες όλοι θα το στηρίξουν με πάθος. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί, οι συνάδελφοι, θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε αυτά που δεν έχουν γίνει πάρα πολλά χρόνια στον τόπο μας. Και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια, γιατί η παρουσία τους σήμερα με τιμά ιδιαίτερα και δείχνει ότι με απόλυτο σεβασμό θα προχωρήσουμε σε έναν δρόμο δύσκολο, ανηφορικό, αλλά με πρώτιστο στόχο τον πολίτη και την κοινωνία. Και είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ θετικά μετά την εκλογική μάχη που θα δώσουμε, είτε είναι στις 19 Μαΐου είτε στις 26 Μαΐου, όποτε αποφασιστεί να γίνει αυτή η διαδικασία για την ανάδειξη της νέας δημοτικής αρχής στη Φλόρινα. Ο συνδυασμός μας θα έχει το όνομα Δημιουργική Πορεία Κοινωνική Συνεργασία. Είναι ένα όνομα σύνθετο που αποτελεί βασικό πυλώνα της ίδιας της κοινωνίας και των πολιτών. Και πρώτο μέλημα όλων μας θα είναι πρώτο ο πολίτης. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια πορεία η οποία θα είναι για όλους και θα προσφέρει ό,τι είναι καλύτερο για τον τόπο μας. Σε αυτή την πορεία συνδυτοπόροι θα είναι ο Αντωνιάδης ο Γιώργος, φαρμακοποιός, συνεργάτης, φίλος και με έναν άνθρωπο που βολευτήκαμε εδώ και 4,5 χρόνια και αγωνιστήκαμε για τον τόπο μας. Ο Αντωνιάδης ο Λάζαρος, επιχειρηματίας, η Ασημακοπούλου Σοφία. Ασημακοπούλου Σοφία. Ο Βράγκος ο Βασίλης. Ο Βράγκος Βασίλης είναι πρόεδρος δασικού συνεταιρισμού Τριβούνο. Συγγνώμη κιόλας, γιατί η Ασημακοπούλου Σοφία είναι απόφοιτος σχολής εμπορικού και ανατολικών και βαλκανικών σπουδών.
ο Γεωργίου Νικόλαος, δημόσιος υπάλληλος της Περιφερειακής Ομόσπονδος Κομμάτων. Η Δημητριάδου Γιάννα, ιδιωτική υπάλληλος, απόφυτος πληροφορικής. Ανίδης Ανδρέας, εκπαιδευτικός πρόεδρος του Τουρκικής Κοινότητας Αρμενογορίου. Ο Καλαμάρας Φίλιππος, γλύπτης, καθηγητής του κλίματος της Σχολής Καλών Παιδιών. Ο Καρακόλης Μιχάλης, δημοτικός σύμβολος Δήμου Φλόρινας. Κάποια Τρίφων, ιδιωτική υπάλληλος, δημοσιογράφος, είναι συντονίστρια της του Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Πυροπροστασία. Η Κευρικίδου η Αλεξάνδρα, γιατρός, όλοι την γνωρίζουμε την Αλεξάνδρα. Ο Μουρατίδης ο Νίκος, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κλώνης. Ο Κούσιος Θωμάς, δημόσιος υπάλληλος, δάσκαλος. Ο Νάστος ο Γιάννης, ιδιοκτήτης ταξί. Ο Παντλαπανίδης Κυριάκος, εκπαιδευτικός. Ο Καμουτσέλης ο Νίκος, ζωγράφος. Μηχανολόγος, μηχανικός, δικαστικός, καθηγητής του τμήματος νηπιαγωγών και ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και 1,5 χρόνο είχαμε τη τύχη και τη χαρά να συνεργαστούμε και από κοινού να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την υποψηφιότητά του για τη Φλόρινα, για το Δήμο μας και πιστεύω είναι μεγάλη τιμή για μας η παρουσία του σήμερα και μαζί θα οδηγήσουμε τη Φλόρινα σε δρόμους πραγματικά πολύ μεγάλους για τον τόπο μας. Τάσκας ο Θανάσης, υπάλληλος ΔΕΗ. Επίσης, θα είναι μαζί μας και αποσιάζουν σήμερα για διάφορους λόγους ο καθένας. Η Αποστόλου Μαρία Νοσηλεύτρια, η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο Γεωργιάδης ο Παντελής, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω ενηλυμένων υποχρεώσεων και επισκέψεων που είχε. Η Δάικο Ευρωσύνη, μαθηματικός, η οποία απουσιάζει για αυτή στη Θεσσαλονίκη. Η Δάμου Μαλάμα Αγγέλικα, η οποία δεν βρίσκεται εδώ και έχει άλλες υποχρεώσεις. Επίσης, είναι μαζί μας ο Μπάγας ο Νίκος, ιδιωτικός υπάλληλος, ο Ρόλης ο Γιάννης, υπάλληλος ΕΛΤΑ, ο οποίος είναι και άρρωστος, και ο Τσολοπάνης ο Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός. Αυτοί οι 26 αποτελούν τον πρώτο πυρήνα για την νικηφόρα πορεία του συνδυασμού λειτουργική πορεία κοινωνική συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς αλλά και τους άλλους που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιό μας και πιστεύω ότι με τη βοήθεια όλου του λόγου της Φλόρινας να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να εργαστούμε για το κοινό συμφέρον όλων των πολιτών του Δήμου Φλόρινας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας και πιστεύω ότι μέσα από τη συνεργασία και την δημιουργία να μπορέσουμε να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα προς όφελος της κοινωνίας και του λαού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο σταθμός Ράδιο Φλόρινα. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Ράδιο Φλόρινα.